από ότι από το σοφό τραγουδάει ένα από τα τραγούδια του. Εσύ ξέρεις, εσύ ξέρεις καλά, εσύ μπερδεύεις τώρα το «χ» με το «εσύ». Τι είναι αυτός? Αυτός μαθαίνει καλά στο σχολείο. Τι, τι αυτός θέλει να, να κάνει, μπράβο. Από δύο σειρές θα διαβάσεις, εντάξει. I always feel nervous. Από πάνω γράφει nervous. Nervous. I always feel nervous before I test. A test. Test. Εγώ, εγώ πάντα... Νιώθω. Εγώ πάντα νιώθω νευριασμένος πριν το τεστ. Do you think it is because I never do my best? Εσύ σκέφτεσαι ότι επειδή εγώ ποτέ δεν βάζω τα δυνατά μου. My mom gets worried when my marks are low. 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 But what... Η μαμά, δύο. Μαμά. Η μαμά μου. Η μαμά μου στεναχωριέται όταν, όταν εγώ παίρνω χαμηλούς βαθμούς. But what can I do about it? I really don't know. Αλλά τι μπορώ εγώ να κάνω για αυτό. Για αυτό. Εγώ μαθηματικά δεν ξέρω. Μπράβο. We are going to do my homework. I feel dead tired. Dead tired. Όταν εγώ κάνω τα μαθήματα, εγώ νιώθω φανατισμένα, φανάσιμα κουρασμένα. Ναι, φανάσιμα. Τι είπε? When I am in class. I'm not that exciting. Exciting. Και όταν εγώ είμαι στην τάξη, εγώ δεν είμαι ενθουσιασμένος. Και non teachers. Come on, teachers, let me play. Ελάτε, δασκάλοι, αφήστε με. Αφήστε με να... Αφήστε με να παίξω. I feel so unhappy. Και κοίτα. Let me play. Αφήστε με να παίζω. Πού είναι το να? Το έχει φάει. Το έχει φάει το let. Άκου, Ηλία, εμείς δεν μάθαμε ότι το let, το επιτρέπω, αφήνω, τρώει το τσου από το επόμενο ρήμα. Αυτό να θυμάσαι. Can must may. Και might. Και το let. Τρώνε το τσου από το επόμενο ρήμα. Συνέχισε. Let me play. I feel so unhealthy if I work all day. Εγώ νιώθω τόσο δυστυχισμένος αν εγώ δουλεύω όλη μέρα. Μπράβο. But when I meet my friends, I'm really glad. Αλλά όταν εγώ συναντάω τους φίλους μου, εγώ πραγματικά χαίρομαι. Το I am δεν μετέφρασε. Εγώ είμαι πραγματικά. Away. I'm so sad. Και όταν αυτή είναι μακριά μου, εγώ είμαι τόσο στεναχωρημένος. We watch TV, we play on my PC. Εμείς παίζουμε, εμείς με κυρίως και παίζουμε PlayStation. We never feel bored when we are together. Εμείς ποτέ δεν νιώθουμε στεναχωρημένοι, βαλεμένοι όταν είμαστε μαζί. Μπράβο, αυτό ήταν μεγάλο δώρο για μένα. Σήμερα κάναμε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Αυτό ήταν εκτός σχεδίου. Η θεία ήρθε. Αυτή είναι κατάσταση τώρα. Η δασκάλα ξαπλωμένη με τα πόδια στο κουκουρούκου. Ο άλλος να διαβάζει. Αυτό είναι το καλύτερο μάθημα. Μάλιστα. Ναι, όταν η δασκάλα είναι ξαπλωμένη και ο μαθητής εκεί κάθεται και διαβάζει, από αυτό καλύτερο μάθημα δεν ξέρω. Όχι, κουράστηκα εγώ σήμερα, πολλές έκανα. Πρίστηκαν λίγο τα πόδια μου, όλη μέρα στο πόδι. Μαϊρέψαμε πολύ νόστιμο φαγητό, Ηλία. Δεν το ονομάσαμε. Τι φαγητό μαγειρέψατε? Έλα.
Κάναμε χθες. Ναι, από τι είναι. Από μελιτζάνες. Τι λέει ο μελιτζάνες. Άσπρες μελιτζάνες. Άσπρες μελιτζάνες ανακαλύψαμε στο μαγαζί της Γιάννας. Ναι. Πήραμε για πρόβα 4 κομματάκια, χτες μαϊρέψαμε, μας άρεσε πολύ. Ναι. Δεν μας έφτασε να το πάρει στο σπίτι να δοκιμάσει η μαμά. Το έβαλα, θυμάσαι Ηλία, το έβαλα στο μικρό. Τα απέρ και ήταν ντροπή να το στείλω στη νύφη μου. Τι θα έλεγε η νύφη για την πετερά, Ηλία, για πες την αλήθεια. Δεν ξέρω. Έλα, φαντάσου, το πήρες δεν στο σπίτι. Φαντάσου, εντάξει. Θα έλεγε λίγο μου έβαλε. Ναι, θα έλεγε γιατί τόσο λίγο. Και θα είχε δίκιο δηλαδή εκείνη τη μία κουταλιά που της έχει βάλει. Αλλά πήγαμε και στη Γιάννα. Έδωσε τα χρήματα. Ναι, της έδωσα τα λεφτά. Την προηγούμενη φορά που πήγαμε ξέχασα το πορτοφόλι. Εντάξει, ευτυχώς. Προτί που έφαγα, χωρίς πορτοφόλι πήγα στο μαγαζί. Της έδωσα τα λεφτά και πήρα 6 μελιτζάνες άσπρες. Και κόβαμε και κόβαμε και κόβαμε. Αυτός βοήθησε πάρα πολύ. Βοήθησες. Εγώ τα έκοψα τα περισσότερα. Α, εσύ. Ναι, αυτός έκοψε. Εγώ καθάρισα μόνο τα... Τι καθάρισα, κάτι καθάρισα. Τα κρεμμύδια. Το δοκιμάσατε, είναι. Νόστιμο είναι. Είναι νόστιμο. Το σ' άρεσε δηλαδή. Ναι. Και πώς το λέμε τώρα τα αυτά. Χωριστά. Κάρι, αλίμονο, χωρίς κάρι. Στο φαϊτό χωριστά πήραμε. Και το είπα αυτό στο δικό του πιάτο θα βάλει κάρι. Εμείς τελικά κρυφοί Ινδοί πρέπει να είμαστε. Δεν είμαστε Πόντιοι. Με τόσο κάρι που τρώμε, κάτι από Ινδία θα έχουμε, δεν μπορεί. Ινδικό μπαχαρικό είναι. Το κάρι από Ινδία το φέρνουμε. Το βιβλίο μαγειρικής που είναι. Το βιβλίο μαγειρικής. Α, θέλεις να γράψουμε την συνταγή. Ξέρεις πού είναι. Κάπου εκεί. Να θυμίσει καφέ, δεν χρειάζεται. Ναι, αύριο θα το γράψετε. Αύριο. Ωραία. Τώρα πρέπει να ονομάσουμε. Έλα, ποια ονομασία θα δώσουμε. Κρίστο, εντάξει. Το αν φτάνει ή όχι θα το αποφασίσω εγώ. Άντε μη φάτε ξύλο τώρα. Με τα κάρι σας και με τα αγγλικά σας. Άσπρες μελιτζάνες. Όχι είναι η ονομασία. Άσπρες μελιτζάνες. Με κάρι. Μελιτζανόκαρι. Έτσι θα λέγεται το φαϊτό. Το φαϊτό δεν αυτό που θα πάρει στο σπίτι δεν έβαλε κάρι. Ναι, αλλά εννοείται ότι θα έπρεπε να είχε κάρι. Δεν θα έπρεπε. Για μένα προσωπικά μου έβαλε. Προσωπικά, ναι, το προσωπικό είναι. Αυτά είναι το καλύτερο μάθημα. Εσύ τελικά είσαι το καριόπεδο. Ναι. Ναι. Мой золотой ребенок. Он герой, хочу я сказать. Сегодня мы сделали норму 3 дней. Бедный ребенок, я его жалею. Норму 3 дней, 3-4 часа он сидел, я с ним. Я устала, а он бедный. А сейчас экстра. Я легла и сказала, там Карл Ангелис. Там Карл смеха. Я правда сказала Ангелис. Потому что θα δεχόμουν αν δεν θέλει. Μου έκανε τη χάρη, μου διάβασε το σημερινό μάθημα και μετέφρασε πολύ καλά. Πολύ καλά. Τι διαβάζεις εσύ, τι ψάχνεις. Κάτι μετράει. Α, πόσες λέξεις γράψαμε, πω. 18. 18 λέξεις από τα 3 μαθήματα, από 3 σελίδες που διαβάσαμε σήμερα. 18. Αλλά δεν τα γράψεις όλα μαζί, όχι. Από 5-5. 18 και 18 γενικά. Όχι, μόλις αλλά τώρα. Μάλιστα. Τέλος.